Υπάρχει ένα θέμα. Δεν υπάρχει διάδοχο σχήμα ναι. για αυτού. Υπάρχει ένα θέμα. Και δεν υπάρχει κανένα κόμμα που να κέρδισε τέτοιου ψηφοφόρου. Ελάτε, γιατί θέλω να πάω μετά και στο κοινοβούλιο. Υπάρχει ένα θέμα. Ότι αυτά που λέει η Μαρία είναι σωστά, αλλά οι εκλογές είναι σε 3 χρόνια. Σε 3 χρόνια λοιπόν όλα τα κόμματα. Σωστή παράμετρο. Θα πρέπει να δουν τι θα κάνουν. Αν μπορεί να μαζέψει, αλλά κατ' εμέ, με βάση αυτό το αποτέλεσμα. Βεβαίως στις προηγούμενες εκλογές, επειδή ήταν οι βουλευτικές ένα μήνα μετά τις ευρωεκλογές. Τις προκάλεσαν, τις φέραν νωρίτερα, προκειμένου να μειωθεί η διαφορά. Είδαμε αντί να μειωθεί, μεγάλωσε. Εδώ τώρα έχουμε 3 χρόνια μπροστά. Άρα η επόμενη. Έχουμε 3 χρόνια. Κατ' εμέ με αυτό το αποτέλεσμα, ναι. Με αυτό το αποτέλεσμα, θεωρητικά, με βάση όσα έχει πει ο κ. Μητσοτάκης, δεν έχουμε. Γιατί όχι. Τίθεται ένα αμφιβόλιο στα δυνατά της χώρας. Όχι, νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης θα προχωρήσει ανασχηματισμούς. Κανείς δεν εγκαταλείπει το καράβι της διακυβέρνησης, προκειμένου να μπει σε μία περιπέτεια εκλογική. Νομίζω ο κ. Μητσοτάκης ένα λόγος παραπάνω για να εξαντλήσει την τετραετία, να έχει το χρόνο σύμμαχό του. Απ' την άλλη. Είναι δύσκολο όμως, αυτό είναι το πρόβλημα για τον κύριο Μητσοτάκη, επειδή θα έχουν περάσει και τόσα χρόνια διακυβέρνηση, δεν θα μπορέσει να κατακτήσει με βάση τον εκλογικό νόμο την αυτοδυναμία. Άρα θα χρειαστεί να ψάξει για συνέτερο, για κυβερνητικό εταίρο, εφόσον είναι πρώτο κόμμα. Μάλιστα. Εκεί έχει 2 λύσεις. Είτε το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, το οποίο βλέπω με αυτά τα ποσοστά. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ναι, ποτέ δεν ξέρεις. Άστο, μην πας στις συνεδρίες. Ή μπορεί και με το ΣΥΡΙΖΑ θα μου πεις. Βεβαίως. Σου λέω ποτέ δεν ξέρει κανείς. Αλλά το βασικό είναι ότι στην κεντροαριστερά ανοίγει ένα παιχνίδι. Ναι. Αυτό που είπε προηγουμένως, νομίζω ήταν σωστό. Ότι ο κύριος Κασελάκης θα έχει τώρα ένα κόμμα το οποίο βάζει τη σφραγίδα του. Είναι αποκλειστικά ένα δικό του κόμμα. Δεν μπορούμε τον κύριο Κασελάκη, έχουμε πρώτη αντίδραση. Πάμε να δούμε. Υπηρετήσουμε το λαό μας και την πατρίδα μας. Είδατε τα exit poll. Είναι για τεράστιο ποσό από εκεί. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Ανδρουλάκη. Ναι, ο κύριος Κασελάκης. Μέστε. Θα το δούμε. Νομίζω ότι δεν συνετρίβει, όπως λέγανε στην αρχή, τα exit poll. Δεν πέταξε όμως και σε ποσοστά πάνω από το 17-18%. Σε κάθε περίπτωση, κερδίζοντας τη δεύτερη θέση, την οποία έχασε το Πασόκ που είχε βάλει ως στόχο. Ο Ανδρουλάκης λέγοντας ότι αν δεν πάρουμε τη δεύτερη θέση είναι πολιτική ήττα, θα συνιστά πολιτική ήττα, και έχοντας από ό,τι φαίνεται μια διαφορά 4 μονάδων ο Κασελάκης στα υπέρ του από το Πασόκ, θα είναι αυτός που θα κάνει το παιχνίδι στην κεντροαριστερά. Υποθέτω ότι από αύριο θα καλέσει κιόλας, όχι τα στελέχη και τους βουλευτές του Πασόκ, αλλά θα καλέσει μεσαία στελέχη και τον κόσμο του Πασόκ να πλαισιώσουν την προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να αμφισβητήσει στις βουλευτικές εκλογές τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Θα δούμε όμως τι θα κάνουν. Απέτυχε σίγουρα η Νέα Αριστερά. Ναι, αυτή είναι. Άστο, θα τα δούμε μετά για τα μικρότερα. Θα το δούμε αυτό ούτως ή άλλως.